Μπορεί ο καρκίνος να αποτελεί την βασική αιτία θανάτου σε ολόκληρη την Ευρώπη, ωστόσο οι επιστήμονες κρούν το καμπανάκι υποστηρίζοντας πως η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να σώσουν ζωές. Περίπου το 50% των καρκίνων μπορούμε να ξέρουμε την αιτιολογία τους. Από αυτούς το 30% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Το ποσοστό ίασης στην Αμερική είναι 69%. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, έχοντας όπλο την πρόληψη, να μπορέσουμε να σώσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μετά από λίγα χρόνια θα εμφανίσουν καρκίνο. Κάθε χρόνο περίπου μια μικρή Κωμόπολη πεθαίνει από τον καρκίνο του πνεύμονα. 3.000 άτομα, δυστυχώς, και ο αριθμός αυτός αυξάνει κάθε χρόνο. Ο δεύτερος καρκίνος στους άνδρες μετά τον καρκίνο του προστάτου, αλλά και στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του μαστού, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου. Το 80-90% των καρκίνων του πνεύμονα που βλέπουμε οφείλονται και αποδίδονται στο κάπνισμα. Ένα 15% από τους παθητικούς καπνιστές θα πάθουν καρκίνο του πνεύμονα. Μαθητές από την τελευταία τάξη του Δημοτικού, ένα μεγάλο ποσοστό έχει δοκιμάσει το κάπνισμα. Στο Ρέθυμνο, σε συνεργασία του Παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, μετά από την σειρά ενημερωτικών δράσεων που διήρκησαν περίπου 5 χρόνια, στο εξής θα λειτουργεί ιατρείο ογκολογίας, ως το οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και παρακολούθηση από ειδικούς γιατρούς. Μπορούμε έγκαιρα να βάλουμε τη διάγνωση, άρα και να βοηθήσουμε στη θεραπεία. Δεν είναι μια ασθένεια που δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Το όπλο μας είναι η γνώση, η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η αλλαγή του τρόπου ζωής. «Νοιάζομαι για τη ζωή, μαθαίνω για τον καρκίνο» ήταν και ο τίτλος της σχετικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης.